Από νωρίς το πρωί, κυρίες και κύριοι, ως αυτή την ώρα απολογούνται οι 13 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και δύο λιμενικοί, για την εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης που προερχόταν από κατασχεμένες ποσότητες. Η Δώρα Βογιατζάκη έχει τις πληροφορίες. Δώρα. Και είναι φυσικό, Ρίτσα, η διαδικασία να διαρκεί τόσες ώρες, καθώς όχι μόνο οι κατηγορούμενοι είναι πολλοί, αλλά θα πρέπει και τα λεγόμενά τους να συσχετιστούν μεταξύ τους, ώστε να διακριβωθεί ο ρόλος που είχε ο καθένας στην εγκληματική οργάνωση. Ξεχωρίζει, βέβαια, ανάμεσα στους κατηγορούμενους η περίπτωση των δύο λιμενικών, του διοικητή και του υφιστάμενού του στη δίωξη ναρκωτικών του λιμεναρχείου Πειραιά, οι οποίοι, αν και συνεργάτες, όπως δείχνει η δικογραφία των αδιάφθορων της Ελλάς, ίσως τώρα βρεθούν εχθροί και αντίπαλοι. Ο πλωτάρχης διοικητής φαίνεται πως είναι αυτός που άνοιξε την πόρτα της αποθήκης των ναρκωτικών. Όμως ο σημεοφόρος υφιστάμενός του ήταν αυτός που πιάστηκε επαυτοφόρο στο Κερατσίνι να μεταφέρει πάνω από 5 κιλά κοκαίνη σε ένα μαύρο σακίδιο. Έτσι τώρα ο διοικητής θα προσπαθήσει να πείσει ότι δεν υπήρξε μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και ότι πιθανώς παραπλανήθηκε ή ξεγελάστηκε, αν και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας η θέση του είναι δεινή, ίδια περίπου με του σημεοφόρου, καθώς ο πλωτάρχης ήταν ο αποκλειστικός υπεύθυνος της αποθήκης. Μόνο παρουσία του μπορούσε να ανοίξει πόρτα, ενώ παράλληλα φέρεται να απασχόλησε στην επίμαχη βάρδια που έγινε η κλοπή το υπόλοιπο προσωπικό, ώστε ο σημεοφόρος ανενόχλητος να καταφέρει να αποσπάσει τα ναρκωτικά, Ρίτσα. Σε ευχαριστούμε, Δώρα.